ρομποτικοί σκύλοι κατασκευάζουν τις ελληνικές Μπελχάρα. Η ναυπηγική Naval Group δοκιμάζει την χρήση ρομπότ, τα οποία θα βοηθούν στην κατασκευή πολεμικών πλοίων, όπως των φρεγατών FDI. Η γαλλική ναυπηγική εταιρεία Naval Group, λοιπόν, πειραματίζεται με τη χρήση ενός ρομποτικού σκύλου κατά τη διάρκεια της κατασκευής των φρεγατών FDI. Ο στόχος είναι να βελτιωθεί επιπλέον η διαδικασία της παραγωγής αυτών των προηγμένων και περίπλοκων πολεμικών πλοίων. Για να δούμε ποιος είναι τώρα ο σκύλος και τι κάνει. Ο σκύλος είναι ένα προϊόν της αμερικανικής εταιρείας Boston Dynamics. Το πείραμα ξεκίνησε περίπου ένα χρόνο πριν στο ναυπηγείο της Naval Group Lorient, όπου και κατασκευάζονται οι φρεγάτες FDI αυτή τη στιγμή. Να αναφέρουμε πως η κλάση FDI αποτελείται από φρεγάτες γαλλικής κατασκευής, οι οποίες προορίζονται για το γαλλικό πολεμικό ναυτικό, 5 πλοία, και για το ελληνικό πολεμικό ναυτικό, 3 πλοία. Αξίζει να τονίσουμε πως οι ελληνικές φρεγάτες έχει αποφασιστεί πως θα είναι πιο βαριά οπλισμένες από τις γαλλικές, με αποτέλεσμα να αποτελούν πραγματικά υπερόπλα. Επιστρέφοντας στο θέμα μας, σύμφωνα με τον Τόμας Ντομενικόνη, υπεύθυνο τεχνολογικών μελετών στο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, ως μέρος των αρχικών πειραματισμών, θέλαμε να διαβεβαιώσουμε πως ένα τέτοιο ρομπότ μπορεί να πάει παντού, μέσα στα εργαστήριά μας ή στα σκάφη. Έτσι, επικεντρωθήκαμε στην δοκιμή της ευκινησίας του. Ο πειραματισμός τώρα στοχεύει σε περιπτώσεις χρήσης, πώς θα μπορέσει δηλαδή το ρομπότ να βοηθήσει την Naval Group, τους εργάτες της και τους μηχανικούς της στην παραγωγή των σκαφών. Κύρια εφαρμογή που σκέφτονται μέχρι στιγμής περιλαμβάνει μεταφορά δεδομένων 3D στο ψηφιακό μοντέλο της φρεγάτας, προγνωστική συντήρηση, αποτροπή κινδύνου. Για να επιτευχθούν οι παραπάνω αποστολές, το ρομπότ θα εξοπλιστεί με ένα μεγάλο εύρος στοιχειών αισθητήρων, όπως 3D σαρωτές, κάμερες κάλυψης 360 μοιρών και θερμικούς αισθητήρες. Για να μιλήσουμε τώρα για το μέλλον του. Μέχρι στιγμής, ο ρομποτικός σκύλος χρησιμοποιείται μόνο στο πρόγραμμα FDI. Τις ερχόμενες εβδομάδες θα συνεχίσει να χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά θα βοηθήσει και στο δεύτερο σκάφος της κλάσης. Αυτό αποδεικνύει πως η τεχνολογία μπορεί να φανεί χρήσιμη σε κάθε στάδιο κατασκευής του πλοίου και πως το ρομπότ μπορεί να βρει τον δρόμο του γύρω από τα πλοία, ανεξαρτήτως του επίπεδου πολυπλοκότητάς τους, εξήγησε ο Τόμας Ντομενικόνη. Εάν ο πειραματισμός αποδειχθεί αποδοτικός, το πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης θα μεταπηδήσει σε φάση βιομηχανοποίησης και δεκάδες ρομπότ θα λάβουν μέρος σε προγράμματα της Naval Group κτλ. Είναι ένα εκπληκτικό εργαλείο και εύχομαι πως αυτή η βιομηχανοποίηση θα γίνει αρκετά γρήγορα, ανέφερε ο Τόμας Ντομενικόνη, κλείνοντας τις δηλώσεις του σχετικά με τη συμμετοχή αυτού του καινοτόμου ρομποτικού σκύλου στο πολυαναμενόμενο πρόγραμμα FDI. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίησεις για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.